Χαριλαμπίου Δέσποινα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί με τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, κυρίως της Ευκαρπίας και του Δήμου Παύλου Μελά, για να διαμαρτυρηθούμε για άλλη μια φορά, μεγάλη αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, για την κατασκευή ενός γιγαντιαίου φαραωνικού χαρακτήρα σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ο οποίος θα υποδέχεται σε εισαγωγικά τα σκουπίδια όλης της Δυτικής Θεσσαλονίκης και το 60% των σκουπιδιών του κεντρικού δήμου της πόλης. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουμε την αντίληψη ότι σε κάθε δήμο πρέπει να υπάρχει σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Διαφωνούμε με την υπερσυγκέντρωση των σκουπιδιών σε ένα σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων συνδέεται με την πρόθεση που υπάρχει από τη μεριά της κυβέρνησης και κύκλων του μεγάλου κεφαλαίου για την καύση των σκουπιδιών, για το οποίο σαν ΣΥΡΙΖΑ είμαστε αντίθετοι. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλη διαχείριση, μια άλλη πολιτική διαχείριση των απορριμμάτων και επίσης ότι θα πρέπει να επικρατεί και στον τομέα της περιβαλλοντολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, η δικαιοσύνη. Επίσης, εκφράζουμε για άλλη μια φορά την αγανάκτησή μας για την παρουσία ισχυρότατων αστυνομικών δυνάμεων στο χώρο της κατασκευής του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Απαιτούμε να απομακρυνθούν αμέσως οι αστυνομικές δυνάμεις και καλούμε όλους τους εργαζόμενους και όλους τους πολίτες να αντισταθούν συνολικά στις μνημονιακές πολιτικές που παράγουν φτώχεια, ανεργία, επιβάρυνση στο περιβάλλον, μετανάστευση στη νέα γενιά.